Πραγματικά αποτελεί πρόκληση να ακούγεται και από τη μεριά της κυβέρνησης ότι δεν έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που χρειάστηκε να νοσηλευτεί και δεν νοσηλεύτηκε. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τους μακάβρους αριθμούς των ασθενών και των ανθρώπων που χάνουμε καθημερινά των συμπολιτών μας από το COVID, όμως παρακολούθησα στο ρεπορτάζ στην προηγούμενη συζήτηση του Αντιδήμαρχου της Θεσσαλονίκης, ότι χαρακτηριστικά σημείωσε πώς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των νεκρών, όχι μόνο των ασθενών με COVID, αλλά και άλλων ασθενών που λόγω της κατάστασης δεν μπορούν να μπουν να χειρουργηθούν, γιατί τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Άρα οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι τόσο σοβαρές όσο προς την καθυστέρηση λήψης μέτρων προληπτικά, για να μην υπάρξει αυτή η εξάπλωση και η εκτείναξη των κρουσμάτων από την πρώτη περίοδο της πανδημίας στο σήμερα, όσο βέβαια και γιατί καθυστέρησε τρομερά να πάρει μέτρα και μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει μέτρα ενίσχυση, σοβαρή ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, αλλά ακόμα και αυτή η καθυστερημένη και αφού έχει φτάσει η Θεσσαλονίκη πέρα από τα όρια της υποτιθέμενη επίταξη των ιδιωτικών κλινών, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό που πραγματικά δεν μιλάμε για μια πραγματική επίταξη και αυτό που πραγματικά θα έχει ανάγκη σήμερα η κατάσταση που μιλάμε για μια σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Όταν λέμε για επίταξη εννοούμε ότι το κράτος να μπορεί να πάρει τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, να τις λειτουργήσει το ίδιο, να τις εντάξει στο σχεδιασμό του πληρώνοντας βέβαια το προσωπικό, ώστε να μπορεί να σχεδιάσει και την νοσηλεία των αυξημένων περιστατικών COVID και βέβαια την υπόλοιπη νοσηλεία. Δεν μιλάμε για επίταξη με όρους παζαρέματος, με νοικίαση ουσιαστικά, με αγορά υπηρεσιών που το μόνο που εξασφαλίζει είναι τα περισσότερα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών.